Κώστα Τσαρτσαρής μαζί μας. Έτσι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο. Είμαστε Άρης, όπως κατάλαβες. Κώστα, επειδή αυτός είναι Αριανός και τελειώνει το επειδή. Όπα! Τι ατάκα έριξες, Κώστα, τώρα πρωί-πρωί. Έτσι τελειώσαμε. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε παιδιά το 87, όπως είπατε. Μεγαλώσαμε τις Πέμπτες τώρα βλέποντας τον Άρη να παίζει. Εντάξει, είμαστε και Βόρειοι. Και είμαστε και Βόρειοι. Σωστά. Σωστά. Αλίμονο. Κώστα, σε φιλοξενούμε στην εκπομπή μας και είναι χαρά μας και τιμή μας, γιατί ξεκινάς για ακόμη ένα καλοκαίρι στη Βέρεια. Το Βέρεια Basketball Camp, θα μιλήσουμε και γι' αυτό φυσικά, θα μιλήσουμε και για όλα τα άλλα όσο προλάβουμε. 28 Ιουνίου διαβάζω εδώ στο Δελτίο Τύπου και 2 Ιουλίου. Μια πρωτοβουλία την οποία ξεκίνησες, πόσο έχει, 3-4 χρόνια, 2? Είναι έκτη χρονιά, καλά θυμόμαι ότι είναι αρκετά. Ναι, σύνολο 7, το 15 το ξεκινήσαμε, απλά πέρυσι είχαμε ένα διάλειμμα λόγω COVID, ναι. Δεν κάναμε τίποτα. Ναι. Και φέτος πάλι με πολλούς περιορισμούς να δώσουμε το παρόν γιατί τα παιδιά το ζητάνε. Εμείς έχουμε κουραστεί μακριά από τον μπάσκετ, σωστά. Οπότε πρέπει να είμαστε μέσα στα γήπεδα και είναι μια πρώτη ευκαιρία τώρα, εντάξει, ευκαιρία να ενταχθούμε πάλι στην κανονικότητα. Να πούμε ότι εσύ παραμένεις βέβαια πάντα κοντά στη Βέρεια, στην πόλη, στην κοινωνία εκεί, στην κοινότητα, έτσι. Τα παιδιά έχουν αγκαλιάσει τον μπάσκετ και μέσα από τις προσπάθειες που κάνει και ο Φίλιππος και τα άλλα σωματεία εκεί στην περιοχή. Έτσι. Να πούμε ότι είναι δεν ένα. Όχι μόνο, αν μπορώ να συμπληρώσω. Ναι. Με συγχωρείτε, αν μπορώ να συμπληρώσω, ναι. Δεν είναι μόνο οι ομάδες που φυσικά είναι πρωτεργάτες, αλλά είναι και ο Δήμος ο οποίος συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά. Έτσι, μιλάμε, είναι πολύ δραστήριος για όλα τα αθλητικά δρόμενα της πόλης και είναι πολύ σημαντικό, έτσι, για όλες τις τοπικές κοινωνίες. Όλοι αυτοί οι φορείς και... λοιπόν να βρίσκονται στο πλάι. Και μπράβο στους ανθρώπους εκεί που είναι κοντά σε τέτοιες προσπάθειες και στον αθλητισμό γενικότερα, έτσι, γιατί μόνο κερδισμένη θα βγει η κοινωνία. Να πούμε ότι είναι ένα camp το οποίο είναι και για αγόρια και για κορίτσια, έτσι, από 6 χρονών. Από 6 χρονών μέχρι και 17, μέχρι για αγόρια 17. Και κορίτσια, για παιδιά που γνωρίζουν ή δεν θέλουν να μάθουν το μπάσκετ τώρα. Έχουμε πάντα πολύ καταρτισμένο προπονητικό επιτελείο. Ναι. Πάντα έχουμε ιδιαίτερα happenings. Βέβαια φέτος με τους περιορισμούς δυστυχώς κάποια πράγματα θα πρέπει να τα ξεχάσουμε, αλλά γενικότερα είμαστε ένα camp το οποίο φεύγει από την ευρύτερη, από την μικρή αυτή έννοια μάλλον ενός μπασκετικού camp και σωστά. Βάζουμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Εκδρομούλες βάζουμε, θεματικές πάντα. Ναι. Ανθρώπους που έρχονται και τους μιλάνε να τους δώσουν δύο διαφορετικές προοπτικές σε κάποια κομμάτια της ζωής τους. Σωστά. Πολύ καλό αυτό. Δεν θέλουμε να είναι απλά μια εβδομάδα συγκεκριμένα μόνο μπάσκετ και τίποτα άλλο, αλλά να τους δώσουμε λιγάκι εικόνες και από τη ζωή τι γίνεται παρά έξω. Τους λίγο πιο μεγάλους θα τους μάθεις να κάνουν, να αποστάρουν λίγο έτσι, στο 4 εκεί, προσποίηση, pump fake και τα λοιπά, κάρφωμα και αυτά. Τους μεγάλους και τους μικρούς, εντάξει. Και τους πώς το είπες το ένα. Το μπάσκετ έχει πολύ ευρύ φάσμα γενικότερα. Ναι, εντάξει, όλα παίζουν. Όλα παίζουν, όλα παίζουν. Στον αθλητισμό, στον μπάσκετ. Εγώ αυτό που θέλω είναι πρώτα απ' όλα να έχουμε καλούς ανθρώπους που θα βγουν στην κοινωνία την επόμενη μέρα. Ναι, σίγουρα. Και αν από όλα αυτά τα παιδιά που θα έρθουν βρεθεί ένα, δύο ή τρία να μπορέσουν να συνεχίσουν να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με αυτό το άθλημα, θα είναι τεράστιο κέρδος. Πραγματικά. Και πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά γενικότερα ότι το να έχεις ένα καλό χαρακτήρα, να είσαι συγκροτημένος, το να έχεις παιδεία και αθλητική και κοινωνικά, είναι και ένα κομμάτι που θα τους βοηθήσει να ξεχωρίσουν. Γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά που έχουν πετύχει κάτι στον αθλητισμό είναι γιατί ακριβώς ήταν συγκροτημένα, είχαν παιδεία, πειθαρχημένα κτλ. Εντάξει, υπάρχουν πάντα και οι εξαιρέσεις στον κανόνα που είναι λίγο κακοί οι χαρακτήρες κτλ. Αλλά ακόμα και αυτοί βέβαια μπορεί να ήταν κάποιοι κακοί χαρακτήρες, αλλά στο κομμάτι του μπάσκετ του ποδοσφαίρου είχαν ταλέντο. Μεγάλο. Αλλά μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα πραγματικά αν έχεις πειθαρχία, παιδεία, αν έχεις αρχές γενικότερα. Από την οικογένειά σου πρώτιστα, αλλά και από τον παιδαγωγό προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό. Και καλό δάσκαλο, αυτό θα έλεγα. Και καλό δάσκαλο. Πάρα πολύ σωστό. Ο αθλητισμός και ο ομαδικός αθλητισμός είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ό,τι θέλεις λοιπόν έξω στον κόσμο, το συναντάς μέσα στα ποδητήρια, μέσα στο παρκέ, μέσα στο χορτάρι. Ναι. Και έχοντας δίπλα σου τους συναδέλφους, τους συμπαίκτες σου, έτσι. Όλο αυτό προάγει πάρα πολύ τη συναδελφικότητα, την ομαδικότητα, πειθαρχία, καλούς τρόπους. Γι' αυτό και λέμε ότι ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε κάθε παιδί. Με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε είναι του ομαδικού αθλητισμού, είτε είναι του ατομικού, είτε είναι επαγγελματικό, είτε είναι τεχνικό.
Έτσι. Όσο μεγάλος και να είσαι, δηλαδή πρέπει να συνεχίσεις να αθλείσαι, γιατί κάνει καλό όχι μόνο στο σώμα φυσικά που το γνωρίζουμε όλοι, αλλά και στο μυαλό μας. 100%. Τώρα, σήμερα είναι η επέτειος του 87. Εντάξει, είμαστε όλοι παιδιά εκείνης της μεγάλης επιτυχίας. Ανδρωθήκαμε μέσα από εκείνες τις δάφνες και αγαπήσαμε τον μπάσκετ. Εσύ έπαιξε σε κορυφαίο επίπεδο. Ο κόσμος όλος βγήκε τότε στα γήπεδα. Ψάχναμε μπάλες, ψάχναμε μπασκέτες και τα λοιπά. Περάσαν 34 χρόνια. Από τότε κάναμε τον κύκλο μας, νομίζω, Κώστα. Έτσι, πήρατε ευρωπαϊκό, πήραμε και άλλα χρυσά, πήραμε μετάλλια. Τώρα είμαστε σε ένα επίπεδο, έτσι, σε ένα μετέχμιο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικά, να αισιοδοξούμε, έρχεται κάτι, θέλουμε αλλαγές, τι θέλουμε, τι γίνεται? Σίγουρα θέλουμε αλλαγές. Σίγουρα θέλουμε. Καλό είναι όμως βέβαια να τρέχουμε στο παρελθόν, να δούμε τι κάναμε σωστά και συνέβησαν όλα αυτά στο ελληνικό μπάσκετ. Σωστό. Και κάναμε αυτές τις επιτυχίες. Ναι. Να κρατήσουμε λοιπόν τα καλώς κείμενα από εκεί και να δούμε ποια είναι τα κακώς κείμενα τη σήμερα ημέρα και να προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε. Ναι. Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνογνωσία και η τεχνολογία βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη οποιοδήποτε τομέα. Και τα σημερινά παιδιά έχουν την τύχη λοιπόν να βρίσκονται μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι που αναφέραμε μόλις τώρα. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτά τα εφόδια, να δώσουμε στα παιδιά λοιπόν επιπλέον τεχνογνωσία, εμπειρία, γνώσεις και να τα δώσουμε να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορεί να περιμένουν. Mm-hmm. Το μπάσκετ το γνωρίζει ο Έλληνας. Ναι, όντως. Έχουμε πολλούς προπονητές οι οποίοι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πια ο Έλληνας προπονητής θεωρείται από τους προπονητές που κορυφαίοι. Είναι οι πρώτες επιλογές. Βέβαια. Ακριβώς έτσι. Οπότε καλό είναι να τους εμπιστευτούμε, καλό είναι να τους ακούσουμε και να τους δώσουμε λοιπόν ρόλους ώστε να βοηθήσουν να ανεβάσουν πάλι το μπάσκετ. Με λίγα λόγια, να δώσουμε ρόλους σημαντικούς σε ανθρώπους που ξέρουν το άθλημα, έτσι, που είτε το έχουν παίξει είτε έχουν ζήσει καταστάσεις μέσα από αυτό. Δηλαδή δεν είναι λογικό, ας πούμε, να βάζουμε υπουργό δικαιοσύνης τώρα στην τύχη ένα γιατρό και υπουργό υγείας έναν, ας πούμε, δικηγόρο. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να είναι στη θέση του, στο ρόλο του, με αυτά που ξέρει. Έτσι ακριβώς. Εγώ είμαι φαν γενικότερα της εξειδίκευσης, γι' αυτό και ως προπονητής είμαι προπονητής για ψηλά παιδιά. Ναι. Γιατί αυτό έζησα τόσα χρόνια, 20 χρόνια σαν αθλητής επαγγελματίας, ήμουν σε αυτή τη θέση, την έμαθα καλά θεωρώ. Όντως. Και μπορώ να δώσω πάρα πολλά εφόδια σε αυτό το κομμάτι στα παιδιά. Ναι. Δεν μπορώ να πω για playmaker, γνωρίζω να πω φυσικά πράγματα. Σωστά. Αλλά θεωρώ ότι έτσι είμαι καλύτερος. Σε αυτό που έχει τριβεί και εσύ. Κάτι έκανε για αυτό. Κάτι έκανε. Ναι, αλλά καλούτσικος ήταν. Έπαιζε με στη ρακέτα, ερχόσουμε στο Ιβανόφιο, καθόσουν έξω και μα πετούσε δύο τριποντάκια. Stretch 4 και τα λοιπά. Να, και το... και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Αυτά είναι άλλα κομμάτια. Έτσι, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι γενικότερα πρέπει να επενδύσουμε στην εξειδίκευση. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν την μπαγκέτα στους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά ένα αντικείμενο. Ναι. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Δεν είναι τρελοί Αμερικάνοι, ας πούμε, οι άλλοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι πηγαίνουν πάρα πολύ μπροστά σε αυτά τα κομμάτια, ακολουθώντας αυτό το σενάριο. Έτσι. Πες μας λίγο, πώς βλέπεις την κατάσταση τώρα στο ελληνικό μπάσκετ, με βάση τις ομάδες και ομάδες οι οποίες, όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ εδώ πάνω, που εντάξει, ο ΠΑΟΚ πέρσι έκανε μια καλή χρονιά. Περίμενε, δεν τελείωσε. Περίμενε τον Ηρακλή εσύ αμέσως. Λοιπόν, ο Άρης είναι εκεί που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Ηρακλής έκανε μέτρια χρονιά και αυτό στην πέρσι. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα όμως υπάρχει ένα σφίξιμο εδώ πάνω. Υπάρχει έτσι μια μουντίλα. Δυσκολεύεται την μπασκετομάνα γενικά. Ακριβώς αυτό. Δυσκολεύεται. Υπάρχει μια δυσκολία. Παιδιά, είναι γενικό το φαινόμενο. Ναι, δεν είναι μόνο της Θεσσαλονίκης. Προφανώς τα οικονομικά προβλήματα μαστίζουν όλη τη χώρα και έχει πιάσει όλους τους τομείς, όπως και τον αθλητισμό. Ναι. Πολλοί επιχειρηματίες δεν μπορούν να επενδύσουν. Το μπάσκετ πια, αν ξέρεις το ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, δεν είναι χώρος επένδυσης για κάποιον επιχειρηματία να έρθει και να επενδύσει πολύ εύκολα. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα λοιπόν για να επενδύσεις σε αυτά τα κομμάτια. Επίσης, η περσινή χρονιά είναι η χρονιά του COVID, με τον όπου κορονοϊό. Δεν είχαμε τους φιλάθλους, άρα πάρα πολύ, βέβαια, ναι. Δύσκολο. Πολλά έσοδα λοιπόν ήταν χαμένα από αυτό το κομμάτι και φυσικά και μεγάλη δυναμική πολλών ομάδων. Ας πούμε, ο Ηρακλής μέσα στην έδρα του είναι πολύ δυνατός όταν έχει τον κόσμο στο πλάι του. Σωστό. Ή και ο Άρης αντίστοιχα. Έτσι. Και φυσικά ο ΠΑΟ λίγο λιγότερο, γιατί είναι ένα μεγάλο γήπεδο, λίγο απομακρυσμένα, έχει τα θέματα του εκεί. Παρ' όλα αυτά, η Πηλαία όταν γεμίζει και αυτή, φυσικά γίνεται πολύ ωραία έδρα. Έτσι. Πρέπει να τα συνυπολογίσουμε λοιπόν όλα αυτά
να δούμε λίγο τη γενικότερη εικόνα πώς είναι στο ελληνικό μπάσκετ, η οποία δυστυχώς δεν είναι σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ναι. Και να βάλουμε σιγά σιγά το λιθαράκι μας όλοι μας, από τον τομέα του, από το όπως μπορεί, να το ανεβάσουμε. Πάλι εκεί που ήταν. Θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Εγώ νομίζω πάντως ότι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει το μεγάλο πρόβλημα είναι η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ, σε αντίθεση με τις ομάδες εδώ, έχει έναν επιχειρηματία ισχυρότατο και παρόλα αυτά ακόμα και φαίνεται να έχει πιο μεγάλο πρόβλημα. Ταλαιπωρήθηκε τώρα με τον κορονοϊό, δεν είχε και κόσμο, τα έσοδα. Ανοίχτηκε λίγο για να κάνει πιο καλή ομάδα και δημιουργήθηκε αυτό. Δεν σημαίνει μόνο λοιπόν όταν έχεις ένα μεγάλο επιχειρηματία, είναι γενικότερα όλο αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ. Και έχει τόσα μεγάλα. Οι επιχειρηματίες έχουν από πίσω τις επιχειρήσεις. Οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερες, αλίμον. Και σου λέει, τι θα σώσω, την οικογένειά μου, το σπίτι μου, την επιχείρησή μου, ή θα σώσω το χόμπι μου που είναι ο αθλητισμός. Ο καθένας τα ζυγίζει διαφορετικά και σωστά νομίζω επιλέγουν. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος που έχει δώσει και πάρα πολλά χρήματα στο μπάσκετ και είναι άξιος γιατί έχει κάνει πολλά πράγματα. Χτυπήθηκε πολύ από τον κορονοϊό, όσους δεν ξέρουν, Χρήστοθε. Ναι, γιατί έχει καταστήματα τα οποία κλείσανε πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα. Κλείσανε λόγω του κορονοϊού. Ήταν σε αναστολή λειτουργίες. Οπότε χτυπήθηκε ο άνθρωπος. Ένας φίλος εδώ ρωτάει, Κώστα, για τους τωρινούς ψηλούς. Μια που ο Κώστας μας είπε ότι έχει ειδικότητα στους ψηλούς και δίκαια. Για τους τωρινούς ψηλούς, είμαστε λίγο απεσιόδοξοι. Δεν έχουμε. Έχουμε. Έχουμε, πώς δεν το τον Κούμπο. Εννοεί μάλλον σε δεύτερο πλάνο. Εννοεί τα νέα παιδιά, από πίσω τι έρχεται. Υπάρχουν παιδιά, εντάξει. Υπάρχουν παιδιά. Ναι. Το θέμα είναι να πάρουν θάρρος παίζοντας παιχνίδια. Χρόνο δηλαδή. Καταρχήν την εμπιστοσύνη των προπονητών. Έτσι. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Οι προπονητές λοιπόν να τους βάλουν να παίξουν, να ρισκάρουν έστω και κάποια λεπτά δηλαδή. Σωστό. Να τα βάλουν τα παιδιά να ψηθούν, να χτυπηθούν, να καταλάβουν τι γίνεται σε πραγματική κατάσταση και όχι μόνο σε προπονήσεις. Ναι. Και φυσικά να δουλέψουν και τα ίδια, να έχουν το κεφάλι τους, το μυαλό στο κεφάλι τους. Και σημαντικό. Να προχωρήσουν βήμα-βήμα και να μην προσπαθήσουν να πάρουν όλο τον ωκεανό με μια κουταλιά. Έτσι, κατευθείαν δεν γίνεται. Κατευθείαν δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας ένα σχόλιο και για την εθνική ομάδα, η οποία μπαίνει σε λίγο στη μάχη του Προολυμπιακού, βεβαίως με τα θέματά της. Mm-hmm. Με απουσίες, ο Γιάννης δεν θα έρθει, ναι, αλλά είναι η εθνική, είναι αυτή που αγαπάμε. Βέβαια, την αγαπάμε πάρα πολύ και θα την αγαπάμε ό,τι και αποτέλεσμα φέρει στο τέλος της ημέρας. Σωστά. Εντάξει, υπάρχουν κάποια θετικά σε όλο αυτό, θα ξαναδούμε τον Βασίλη τον Σπανούλη πίσω, ναι. Ο οποίος θα μεταφέρει μια διαφορετική αύρα στα αποδυτήρια και σε θέμα νοοτροπίας. Είναι ένα προολυμπιακό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τρία παιχνίδια τα οποία, ό,τι και να γίνει, τα πήρες αυτά και εξαρτάται ίσα να θα πάρεις στους Ολυμπιακούς ή όχι. Πολλά μπορούν να συμβούν για όλους και για την εθνική μας το ίδιο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι αν είχαμε τον Γιάννη θα μιλούσαμε εντελώς διαφορετικά, γιατί προφανώς είναι εκ των κορυφαίων στον κόσμο αυτή τη στιγμή, άρα θα ήταν και μεγάλο θέμα και για μας. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν ταλέντα και υπάρχουν παιδιά με εμπειρία που μπορούν να παίξουν καλά σε αυτή την διοργάνωση και να δώσουν αυτή την πολυπόθητη πρόκριση. Είμαι σίγουρος ότι το συζητήσατε χθες και στην αιμοδοσία του Σπάκε που πήγατε και είδα ωραίες φωτογραφίες εκεί όλα τα παιδιά που μαζευτήκατε, έτσι. Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, εσύ και άλλα παιδιά. Εντάξει, αυτή ήταν καταρχήν μια εξαιρετική πρωτοβουλία, έτσι, και μακάρι να γίνει και σε πανελλήνιο επίπεδο, γιατί χρειάζεται. Αυτό είναι ανθρωπιά πρώτα απ' όλα, αλληλεγγύη και όλα τα άλλα έρχονται μετά. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Το ραντεβού μας βέβαια τώρα μεταφέρεται στη Βέρεια τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου στο camp Βέρεια Basketball Camp το οποίο διοργανώνεις και βεβαίως και με την βοήθεια του Δήμου Βέρειας και με τη βοήθεια των σωματείων εκεί του Φίλιππου και των άλλων. Εμείς δεν πρέπει να πάμε να παίξουμε λίγο να διδάξουμε. Φυσικά πρέπει να πάμε. Εννοείται. Οι ρεπόρτερς. Εννοείται. Μαζί με τις κοιλιές. Εννοείται. Αν δεν έχετε δίπλωμα, δεν έρχεστε. Χωρίς δίπλωμα δεν γίνεται. Με δίπλωμα. Τώρα μην με προκαλείς και ποιους δεν πήγαν. Χωρίς διπλώματα. Αθλητικά εμείς θα έρθουμε. Αθλητικά θα έρθουμε εμείς. Και κινδυνεύουν οι μπασκέτες, Κώστα, γιατί ο Χρήστος είναι καλός στα τρίποντα. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, έτσι όπως λέει. Και να έχει, είστε καλεσμένοι με μεγάλη χαρά να έρθετε να φάμε και τοπικά εδέσματα μαζί. Ω, παρεβανή εννοεί. Ακόμα έτσι, καλύτερο να ωραία. Κατάλαβε ποιο είναι το δέλεαρ. Και να με διδάξει και όλα θα παίζω με πλάτη, Κώστα. Έτσι, επιτέλους. Έτσι, θα παίξω με πλάτη. Κατάλαβε ποιο είναι το δέλεαρ για να έρθουμε σίγουρα. Θα έρθουμε οι ρεπόρτερ. Λοιπόν, το ραντεβού μας στη Βέρεια. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα την όμορφη που είχαμε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.